Δηλαδή θα πάμε στην περιφερειακή Νότα Λασιθίου και σε έναν άνθρωπο, τον κύριο Παιδιαδίτη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, κυρίως στο κομμάτι της εσωτερικής αγοράς, εσωτερικός τουρισμός, με φόντο και ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που είναι κατά κάποιο τρόπο η τελευταία καλή ευκαιρία των Ελλήνων να αποδράσουν Σαββατοκύριακο Δευτέρα και να πραγματοποιήσουν έτσι μια εξόρμηση πριν την επίσημη μεγάλη εξόρμηση μέσα στο καλοκαίρι, με την επίσημη άδειά τους. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε μέσα από τη σύνδεση είναι, υπάρχουν προκρατήσεις αυτή τη στιγμή, αυτές οι προκρατήσεις και το ενδιαφέρον έχουν εξελιχθεί, έχουν μετατραπεί σε κρατήσεις και τι γίνεται σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Παιδιαδίτη, τον πρόεδρο Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων στο Λασίθι. Καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από την απογευματινή ηλιόλουστη Ελλούντα. Ηλιόλουστη Ελλούντα, θα μας κάνει τελικά ο καιρός το χατήρι να φτιάξει λίγο, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να ανέβει λίγο και η ψυχολογία, όχι δική μας που εργαζόμαστε ακόμα, αλλά των τουριστών που έχουν έρθει στην Κρήτη και βλέπουν συννεφιά. Και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το χρειαζόμαστε. Βλέπετε, οι προσδοκίες οι δικές μας σαν επαγγελματίες ήταν διαφορετικές. Καθόλου σταθερές, καθόλου σίγουρες όπως εξελίσσονται, αλλά και οι προσδοκίες των τουριστών, των φιλοξενούμενών μας, σίγουρα δεν είναι αυτές που περιμέναμε. Τι σας λένε, γκρινιάζουν, παραπονιούνται, άλλα περιμέναμε και άλλα βρήκαμε? Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό συμβαίνει πάντα. Ο τουρίστας θέλει να περάσει καλά. Ο τουρίστας θέλει να ευχαριστηθεί, θέλει τον ήλιο. Γι' αυτό έρχεται άλλωστε στην Ελλάδα. Μισές δουλειές, όπως λέμε στη γλώσσα μας, όταν δεν υπάρχει ο ήλιος. Η μουρμούρα, αυτό το μουντό περιβάλλον, τους κάνει και συνέχεια έχουν παράπονα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Δηλαδή, υπάρχει ενδιαφέρον από Έλληνες, από Κρητικούς, από ντόπιους να προχωρήσουν σε αυτή την τρίμερη εξόρμηση για να το χαρούν λίγο παραπάνω, λίγο πριν την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού και της διαδικασίας των αδειών, βέβαια. Τι μαθαίνετε, τι σας λένε? Σωστά. Θα σας πω, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Δηλαδή, μία αύξηση για το τριήμερο το συγκεκριμένο που συζητάμε, της τάξεως το περίπου 5%, δεν λέει τίποτα. Πάει να πει ότι ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η κίνηση, δεν υπάρχει η ζήτηση που θα θέλαμε. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αν ανατρέξουμε... Όχι στα χρόνια της πανδημίας και το τριήμερο εν μέσω πανδημίας, αλλά στο 19. Και κάνουμε μία σύγκριση. Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα? Νομίζω όχι, δυστυχώς. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Οι προσδοκίες, όπως σας λέω, ήταν διαφορετικές. Δεν περιμέναμε μόνο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έχουμε, ας πούμε, αλλά γενικά, μετά συνήθως τις εβδομάδες του Πάσχα, σταδιακά οι μεγαλύτερες εταιρείες αρχίζουν να φέρουν κόσμο από Μάιο μήνα, στις αρχές του Μαΐου. Δυστυχώς φέτος τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως το περιμέναμε. Οι προσδοκίες έμειναν απλά προσδοκίες. Κάναμε, όπως λέμε στη γλώσσα μας, μια κοιλιά, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί ξέρετε, ξεκίνησε η σεζόν εκεί τέλη του Μάρτη και βγήκαμε και είπαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, πάμε να σπάσουμε γενικά το ρεκόρ και στο κομμάτι των αφίξεων και στο κομμάτι των εσόδων του 2019, δεδομένου ότι θα τα πάμε καλύτερα σε σχέση με το 2022. Μιλήσαμε για πληρότητες μέσα στον Απρίλιο και το Μάιο που θα αγγίξουν το 90%, αλλά κάπως έχουμε προσγειωθεί. Μικρό καλάθι συνηθίζω να λέω, αλλά μικρό καλάθι λέτε κι εσείς τα επίσημα χείλη. Πολύ σωστά το λέτε. Έτσι πραγματικά είναι. Ξεκινήσαμε με ιδέες. Οι προκρατήσεις κάπου φανήκαν ότι ναι, θα μας φέρουν σε μία σεζόν πολύ καλύτερη, αλλά δυστυχώς η συνέχεια ήταν λιγάκι διαφορετική. Μετά τις δύο εβδομάδες πριν και μετά το Πάσχα, ενώ περιμέναμε σταδιακή άνοδο, δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και όπως σας είπα, παρουσιάσαμε κοιλιά η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Στα μικρά τα καταλύματα, που είναι και η δικιά μου η δουλειά, παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή, να πω, μια πληρότητα 50% δεν είναι. Εκτός από μερικά καλά καταλύματα τα οποία πιάνουν κάτι παραπάνω, δυστυχώς δεν υπάρχει πληρότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, κύριε Παιδιαδίτη, το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν.